αγάπη για το παιδί φαίνεται πως αποτελεί το βασικό συστατικό για τη συνταγή επιτυχίας των μητέρων που αφοσιώνονται στα παιδικά χωριά SOS. Λέγονται μητέρες καρδιάς γιατί η καρδιά τους είναι πάντα ανοιχτή για τα παιδιά που μεγαλώνουν. Ακόμα και όταν η επαγγελματική σχέση τους με τα χωριά SOS σταματήσει, η προσωπική τους σχέση με τα παιδιά παραμένει ίδια. Στα σπίτια φιλοξενίας, κάθε μητέρα είναι υπεύθυνη για την φροντίδα 8 παιδιών κατά μέσο όρο διαφόρων ηλικιών. Στο χωριό μας έχουμε παιδάκια από 3 χρονών μέχρι 12-13. Οι υποχρεώσεις μας είναι οι ίδιες όπως και της κάθε μαμάς στο σπίτι της με τα παιδιά της. Δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαστε με τα παιδιά και τις ανάγκες τους. Τα παιδικά χωριά SOS, ανάμεσά τους και αυτό που βρίσκεται στο Ηράκλειο, αναμένεται να προκηρύξουν νέες θέσεις εργασίας για μητέρες, οι οποίες είναι έτοιμες να αγκαλιάσουν το έργο του οργανισμού και να βάλουν το δικό τους λιθαράκι για τη σωστή ανατροφή των παιδιών που φιλοξενούνται στα σπίτια. Οι κυρίες οι οποίες έρχονται κοντά μας για να συνεργαστούν, και μιλάμε πάντα για επαγγελματίες οι οποίες εκπαιδεύονται από εμάς, ή μάλιστα κάνουμε έτσι ένα εκπαιδευτικό training το οποίο το λέμε σχολή μητέρων. Οι κυρίες λοιπόν έρχονται σε μια ηλικία μεταξύ 33 και 45-47 ετών σαν αρχικό έτσι αίτημα και σύνδεση με το εργασιακό περιβάλλον. Έχουν μια ηλικιακή μόρφωση και από εκεί και έπειτα εκπαιδεύονται. Ένα θέλω βέβαια να συνεργαστούν, να υποστηρίξουν παιδιά και να αγαπάνε τα παιδιά και μια δυνατότητα συνεργασίας με το υπόλοιπο προσωπικό, γιατί σε ένα σπίτι δεν είναι μόνο η μητέρα σως, είναι ο παιδαγωγός, είναι ο ειδικός ψυχικής υγείας, είναι ο διευθυντής, είναι ο κοινωνικός λειτουργός, είναι αρκετά άτομα τα οποία υποστηρίζουν το καθένα από την μεριά του το παιδί. Εκτός από τη δυνατότητα για επαγγελματική αφοσίωση στις δομές φιλοξενίας των παιδικών χωριών SOS, όπως είναι το λειτουργήμα των μητέρων καρδιάς, παρέχεται πάντα η ευκαιρία σε όποιον θέλει να προσφέρει με εθελοντισμό μέσα από τις διάφορες δράσεις του οργανισμού. Υπάρχουν οι έμεσοι εθελοντές, όπως λέω εγώ, που μπορούν να μας δώσουν θέσεις είτε στα φροντιστήριά τους, ή μπορεί να είναι γιατροί και να είναι οδοντίατροι, παιδίατροι, οφθαλμίατροι, και να κάνουμε έτσι αρκετές δράσεις. Και επίσης υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν με τα άλλα μας προγράμματα, γιατί πέραν του παιδικού χωριού ΣΟΣ στο Ηράκλειο έχουμε το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, το οποίο εδρεύει στη Γιαϊντσόν, και το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά υποστηρίζει την οικογένεια που κινδυνεύει να κατακαιρματιστεί είτε για λόγους οικονομικούς είτε και για άλλους παράγοντες. Και εκεί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συμβουλευτική, υπάρχουν ψυχολογική υποστήριξη, ειδική παιδαγωγική για τα παιδιά και λογοθεραπεία, και κάνουμε και μαθήματα ή εργαστήρια για τα παιδιά το απόγευμα που μπορεί να είναι χορός, κινηματογράφος, θέατρο, οικαστικά, και εκεί είναι εθελοντές που τα κάνουν. Τα παιδικά χωριά SOS κρατάνε πάντα την πόρτα ανοιχτή για όλα τα παιδιά που μεγαλώνουν κοντά τους, καθώς τα στηρίζουν και ως ενήλικες μέχρι να είναι σε θέση να αυτοσυντηρούνται οικονομικά. Πρόκειται για μια ανεξίτηλη σχέση που δημιουργείται με αίσθημα ευθύνης και παραμένει ακλόνητη στο χρόνο. Η πόρτα άνοιξε, όπως ανοίγει η πόρτα του πατρικού μας, γιατί αυτή είναι η σχέση των παιδικών χωριών με τα παιδιά. Είναι μια σχέση οικογένειας.